Η κυβέρνηση, όσο και να θέλει να καλύψει με χρυσόσκονη όλο αυτό το νομοσχέδιο, ξέρουμε όλοι τι πάει να φέρει. Το 1920 ήταν που κατακτήθηκε με αίμα το 8ωρο, πάνε να το καταργήσουν και αν όλοι δεν πιστεύουν ότι θα ζουν χειρότερα, θα τους φέρουμε παράδειγμα όλους τους υγειονομικούς, όπου λόγω πανδημίας αλλά και τα προηγούμενα χρόνια γίνονται όχι απλά καταστρατηγείται το 8ωρο και τελικά ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας είπε, ομολόγησε ότι όντως το μεγάλο κομμάτι των υγειονομικών είναι με τη λεγόμενη εργασιακή κόπωση. Λοιπόν, αυτό θέλουν να κάνουν παντού. Εργάτες οι οποίοι θα δουλεύουν φεγγάρι με φεγγάρι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς να μπορούν να μιλάνε, χωρίς μισθούς, απλά για να γίνονται οι εργοδότες τους ακόμα πιο πλούσιοι. Λοιπόν, το χρωστάμε στα παιδιά μας. Ο μεσαίωνας δεν μπορεί να έρθει. Η εξέλιξη που μας λένε είναι εξέλιξη μόνο για αυτούς και για τους μεγάλους ομίλους. Όχι όμως για το λαό. Ο λαός έχουμε άλλα δικαιώματα. Θέλουμε το 2021 να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες και οι σύγχρονες ανάγκες είναι ότι όσο η επιστήμη και η τεχνολογία προχωράει για τη λεγόμενη 5G εποχή και όλα αυτά, εμείς μπορούμε να δουλεύουμε λιγότερα, όχι περισσότερα. Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση έρχεται να δώσει μια απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης. Ερχόμαστε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, ο οποίος ξεκίνησε από την απεργία της Νοέμβρη, τα συλλαλητήρια, την απεργία της Πρωτομαγιάς της 6 του Μάη και θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτόν τον αγώνα. Κάνουμε ξεκάθαρο στην κυβέρνηση ότι το νέο νομοσχέδιο το οποίο θέλει να φέρει στη Βουλή δεν πρόκειται να περάσει, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, μετά από τον πολύμηνο αγώνα που έχουμε δώσει της ενημέρωσης, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι πρόκειται να έρθει. Δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Θα συνεχίσουμε, θα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Κάνουμε ξεκάθαρο τόσο στη σημερινή κυβέρνηση, όσο στην επόμενη και τις προηγούμενες, με τη βοήθειά τους δώσανε μία σειρά νομοθετήματα για να βάζουν εμπόδιο στην συνδικαλιστική μας δράση, ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να περάσουν. Είναι σίγουρο ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν με τον δρόμο τους και την απάντησή τους μέσα στους δρόμους, μέσα στους χώρους δουλειάς, ότι εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Το 8ωρο είναι κατεκτημένο αιώνων με αίμα των συναδέλφων μας τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Η ουσία του νομοσχεδίου είναι ότι θα δουλεύουμε περισσότερο, θα πληρωνόμαστε λιγότερο. Στη διάθεση, στο έλεος του εργοδότη, όποτε θέλει, όπως θέλει, και οι υπερορίες να γίνονται ρεπό και άδειες στο γελαδοκούρεμα, όποτε θέλουν αυτοί. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένο ότι θα εγείρουν αντιδράσεις από πλευράς των εργαζομένων και αυτή την οργανωμένη αντίδραση προσπαθούν επίσης να την εξουδετερώσουν μέσα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Στα προπαγανδιστικά κόλπα ότι τα 5-8 ώρα είναι το ίδιο με τα 4-10 ώρα ή με τα 2-24 ώρα, εμείς απαντάμε με 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, απαντάμε με τα δικά μας αιτήματα, με την πρόταση των σωματείων να πάρθουν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι πίσω και επιτέλους να φτιαχτεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα είναι σύμφωνο με τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Στην κλαδιά, στα περί δουλειά, στην
πραγματικά μαχητική, μαζική, συγκλονιστική απεργιακή συγκέντρωση και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Μια πραγματική απάντηση σε αυτό το νομοσχέδιο τερατούργημα που πάνε να φέρουνε. Αποφάσεις πήρανε πραγματικά εκατοντάδες σωματεία από όλη τη χώρα αλλά και στην πόλη μας. Όμως αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, πρέπει να κλιμακωθεί. Γι' αυτό προτείνουμε σε όλα τα σωματεία στις 16 Ιούνιου για νέα απεργιακή απάντηση. Από σήμερα κιόλας τα διοικητικά συμβούλια όλων των σωματείων σε όλους τους κλάδους να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση για νέα απεργία στις 16 Ιούνιου. Για να τους το κάνουμε ξεκάθαρο ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Αν αυτοί θέλουν εμείς να δουλεύουμε 10 ώρες, αυτοί που δεν έχουν πραγματικά δουλέψει λεπτό στη ζωή τους, οι εργοδότες οι οποίοι θα καρπαθούν όλη αυτή τη δουλειά, είναι γελασμένοι ότι έτσι απλά θα τα καταφέρουν. Να μπούμε από σήμερα κιόλας στη φωτιά της ταξικής πάλης και να τους κάνουμε καθαρό ότι δεν θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, ότι η εργατική τάξη με τα σωματεία θα το πετάξει στα σκουπίδια. Απαντούμε με νέα απεργία 16 Ιούνιου. Ένα, δυο, στη σύγχρονη.